Σε αυτό το βίντεο θα απαντήσουμε στην ερώτηση σε ένα κύκλωμα που υπολογίσαμε με το πρόγραμμα, το οποίο ασφαλίζεται με ένα μικροαυτόματο 25 25A Ενώ περιμένω ένα καλώδιο για παράδειγμα 5x6 σύμφωνα με τον παλιό πίνακα KE, το πρόγραμμα υπολογίζει ένα καλώδιο 5x2.5: Γιατί συμβαίνει αυτό. Θα απαντήσουμε στο ερώτημα με ένα παράδειγμα. Έχουμε ξεκινήσει ένα νέο έργο και πηγαίνω ηλεκτρική διανομή. Στο γενικό πίνακα στις αναχωρήσεις έχουμε προσθέσει μία αναχώρηση ισχύω 12 kW, θεωρούμε ότι είναι ένας φούρνος και τύπο καλωδίου ΙΙΙΙ. Το πρόγραμμα έχει υπολογίσει ένα ρεύμα σχεδιασμού JB e 20,4 μπερ. Τα 20,4 μπερ προκύπτουν από τους υπολογισμούς Ανοίγουμε το κομπιουτεράκι μας, είναι 12.000W ο φούρνος, δια τα 400V που είναι τριφασικό, δια 085 που είναι το συγημίτωνο, δια το ρίζα 3. ίσο. Οπότε υπολογίσαμε 20,37, δηλαδή 20,4. Και έχει τοποθετήσει σωστά μια ασφάλεια, 25 αμπέρ, για να μπορέσει να εξυπηρετήσει το ρεύμα σχεδιασμού 20,4 αμπέρ. Επομένως, το ρεύμα JN της προστατευτικής διάταξης είναι 25 αμπέρ. Παρατηρούμε ότι το πρόγραμμα έχει επιλέξει ένα καλώδιο 5x2,5 και σε αυτό το σημείο υπάρχει η εξή ένσταση. Από τον πίνακα από τον παλιό ΚΕΙΕ, για ασφάλεια 25 αμπέρ, μου αντιστοιχούσε καλώδιο 6 χιλιοστά. Γιατί το πρόγραμμα επιλέγει διατομή 2,5 χιλιοστά. Η απάντηση είναι ότι στον καινούριο κανονισμό δεν ισχύει ο παλιός πίνακας. Επιλέγεται το ελάχιστο καλώδιο που μπορεί να αντέξει τα 25 αμπέρ. Τα αμπέρ που μπορεί να αντέξει ένα καλώδιο δεν εξαρτώνται μόνο από τη διατομή του αγωγού, αλλά και από τον αριθμό των πόλων που έχει, από τον τρόπο εγκατάστασης, τον αριθμό των κυκλωμάτων που τρέχουν μαζί με το καλώδιο αυτό, οπότε συντρέχουν πολλές παράμετροι που καθορίζουν τη διατομή του καλωδίου. Αυτά όλα φαίνονται από την αναδυόμενη φόρμα, τύπος υποσχιώδευση, όπου θα επιλέξουμε μέθοδο εγκατάστασης α2 πολυπολικό καλώδιο σε σωλήνα μέσα σε θερμικά μονομένο τοίχο. Παρατηρούμε ότι το καλώδιο έγινε 5x6. Τώρα αν αυξήσουμε τον αριθμό κυκλωμάτων σε 2, παρατηρούμε ότι το 5x6 δεν είναι αρκεί, οπότε πήγε σε 5x10. Έπειτα θα αυξήσω τη θερμοκρασία περιβάλλοντος σε 45 βαθμούς. Βλέπουμε ότι πήγαμε σε καλώδιο 5x16. Οπότε, αν είχαμε επιλέξει σε αυτήν την περίπτωση ένα καλώδιο 5x6, με αυτέ τι συνθήκε εγκατάσταση δεν θα παρκούσα. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί πίνακε που υπάρχουν στην βοήθεια και, αν θέλουμε να του δούμε, επιλέγοντα τα πράσινα βελάκια, εμφανίζονται οι πίνακε που αναφέρονται πίνακα Β5214, 17 και Β524 3